Ο κύριος Χατζηβασιλείου το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων επισκέφθηκε την αστυνομική διεύθυνση Σερών, όπου αντάλλαξε ευχές και συνομίλησε με τον διευθυντή κύριο Ευάγγελο Τσιώτα, καθώς και με το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες στους αστυνομικούς του νομού Σερών. Ο κύριος Χατζηβασιλείου επεσήμανε τη σημαντικότητα της μείωσης της εγκληματικότητας κατά 60% στο νομό Σερών, η οποία επιπιστώνεται σε όλη την ομάδα της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών που κάνει αξιοσημείωτη δουλειά. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται πάντα δίπλα στους ενστολούς μας. Το επίδομα των 600 ευρώ που δόθηκε είναι μόνο ένα ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης που οφείλει η ελληνική πολιτεία απέναντι στους αστυνομικούς που κοπιάζουν καθημερινά για τη δική μας ασφάλεια, τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου στην κάμερα του Επιλογές. Άγιες μέρες των Χριστουγέννων, χρονιάρες μέρες, και είχα τη χαρά να επισκεφθώ τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Και έτσι σήμερα λοιπόν ανταλλάξαμε ευχές με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, με τον άξιο επικεφαλής τους, τον κύριο Τσιώτα, αλλά και με όλους τους συνεργάτες του εδώ πέρα που κοπιάζουν καθημερινά. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτές τις ημέρες να θυμόμαστε τους ανθρώπους που τιμούν καθημερινά τον όρκο που έχουν δώσει απέναντι στην πατρίδα. Και οι Έλληνες αστυνομικοί το κάνουν αυτό με αυταπάρνηση και αφιδόλευτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που από την ενημέρωση που είχα σήμερα διαπιστώνω ότι η εγκληματικότητα στο νομό Σερών έχει μειωθεί αυτή τη στιγμή περίπου 60%. Είναι ένας αριθμός πολύ σημαντικός, είναι μια μείωση αξιοσημείωτη, την οποία προφανώς πιστώνεται όλη η ομάδα εδώ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά και φέρνει αυτό το επιθυμητό και θετικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει στο πλευρό των ενστόλων. Αυτή η χριστουγεννιάτικη παροχή, αυτό το ειδικό επίδομα των 600 ευρώ, είναι στην ουσία ένα μόνο ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης που οφείλει η ελληνική πολιτεία απέναντι στην αστυνομικό, απέναντι στον αστυνομικό, απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που καθημερινά κοπιάζουν τη δική μας ασφάλεια. Μόνο σεβασμό και μόνο ευγνωμοσύνη νιώθουμε για τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας. Χρόνια πολλά. Είχαμε τη χαρά για την τιμή να δεχτούμε για ευχές λόγω των εορτών των βουλευτήσεων του Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Χατζηβασιλείου. Να αλλάξουμε ευχές. Είπαμε τα θέματα που μας απασχολούν. Ευτυχώς είμαστε, φέτος πήγαμε καλά. Το 22 ήταν ένα καλό έτος για την υγεία αστυνομία στις ΣΕΡΕΣ. Πετύχαμε τους στόχους μας. Είμαστε πάντα ενώ στον πλευρό του πολίτη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο βουλευτή για τη στήριξή του, για τη διαχρονική στήριξή του, για τις ευχές του. Και να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας ως Ένωση Αστυνομικών Παλαιών Σερών χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλές γιορτές, με υγεία, ειρήνη και ό,τι αγαπάει ο καθένας.